Στο σημερινό επεισόδιο θα εξετάσουμε ένα θέμα για το οποίο πολλοί έχουν μιλήσει, λίγοι έχουν παρουσιάσει συγκεκριμένα στοιχεία, αλλά σχεδόν όλοι έχουν βγάλει μια οριστική απόφαση, η οποία όλο στοιχείο συνάδει με την ιδεολογία που ασπάζονται. Αυτό το θέμα δεν είναι άλλο από την γενετική καταγωγή των σύγχρονων Ελλήνων. Εμείς λοιπόν θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το δεύτερο. Να παρουσιάσουμε συγκεκριμένα στοιχεία, να λάβουμε υπόψη συγκεκριμένες έρευνες και να καταλήξουμε εκεί όπου η λογική θα μας οδηγήσει. Πρώτα απ' όλα πρέπει να πω ότι καταλαβαίνω πόσο ιντρικαδόρικο είναι το σημερινό θέμα. Καταλαβαίνω επίσης ότι όπως τα περισσότερα θέματα, όταν εξετάζονται αντικειμενικά και χωρίς πολιτικές προκαταλήψεις, οδηγούν στο να γίνεσαι περίπου μισητός και σε όσους υποστηρίζουν αβάσιμα τη μία, αλλά και την άλλη πλευρά. Για να το πούμε απλά, ξέρω ότι πρόκειται να φάω το πατοπαράδοτο κράξιμο και από όσους είναι βέβαιοι ότι είμαστε 100% απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων, αλλά και από όσους είναι βέβαιοι πως προερχόμαστε από την Τουρκία, τα Βαλκάνια, την Αφρική, την Τανζανία ή δεν ξέρω από πού αλλού. Το ξέρω πια έπειτα από τόσο βίντεο, είμαι προετοιμασμένος για το κράξιμο και δεν με νοιάζει καθόλου. Επομένως, πάμε να βουτήξουμε στα στοιχεία. Πρώτα-πρώτα, πάμε να δούμε τα μέρη της σύγκρισης για να ξέρουμε τι εξετάζουμε. Από τη μία πλευρά το εύκολο. Έχουμε τους σημερινούς Έλληνες. Για να είμαστε και πιο ακριβείς, τους Έλληνες του 2017, γιατί τότε πραγματοποιήθηκε η τελευταία έρευνα από αυτές που θα εξετάσουμε. Και όταν λέω τους Έλληνες, εννοώ εκείνους των οποίων οι παππούδες και οι προπαππούδες κατοικούσαν εδώ και η καταγωγή τους χάνεται κάπου στα βάθη της ιστορίας. Δεν εννοώ προφανώς ανθρώπους από άλλες χώρες που έλαβαν την ελληνική υπηκότητα εκείνοι ή άμεσοι συγγενείς τους. Δεν θα είχε κανένα νόημα άλλωστε. Επομένως, από τη μία πλευρά έχουμε αυτούς. Το δεύτερο μέλος της σύγκρισης πρέπει να είναι κάποιοι γενικά αποδεκτοί, ομοιογενείς κάτοικοι πολιτισμών της αρχαίας Ελλάδας, από τους οποίους να έχει βρεθεί κάτι από το οποίο να μπορούμε να αντλήσουμε δείγματα DNA. Και για να το κάνουμε αυτό, θα πάμε στο αρχαιότερο εφικτό δείγμα, και γιατί αυτό είναι το νόημα, αλλά και γιατί τότε οι μετακινήσεις ήταν κάπως περιορισμένες και άρα μειώνονται δραστικά οι πιθανότητες τα διαθέσιμα δείγματα DNA, που δεν είναι και πολλά, να έτυχε να είναι από άλλα κοινωνικά σύνολα. Αυτοί οι πολιτισμοί λοιπόν είναι οι Μινωίτες και οι Μυκηναίοι. Με λίγα και απλά λόγια τώρα. Θα συγκρίνουμε πρώτα τις γενετικές ομοιότητες των Μινωιτών και των Μυκηναίων με τους προηγούμενους γηγενείς κατοίκους της περιοχής της Ελλάδας, ώστε να δούμε αν αυτοί ανέπτυξαν τους γνωστούς πολιτισμούς ή αν ήταν μεταναστευτικά ρεύματα από αλλού, όπως ισχυρίζονται κάποιες θεωρίες, και ύστερα θα εξετάσουμε αν το γενετικό αποτύπωμα Μυκηναίων και Μινωιτών βρίσκεται στους σύγχρονους ντόπιους Έλληνες, άρα υπάρχει ιστορική συνέχεια μέχρι σήμερα, ή αν όχι, άρα τα γονίδια αυτά χάθηκαν κάπου στην ιστορία. Πάμε να τα δούμε αναλυτικά. Εικάζεται και είναι γενικά αποδεκτό, με συγκεκριμένα ευρήματα έτσι, όχι με θεωρίες για αγρίους, ότι στην περιοχή της Ελλάδας ο Homo sapiens ζούσε τουλάχιστον πριν από 210.000 χρόνια. Είναι επίσης γνωστό ότι η μετακίνηση των πρωτοελλήνων στην υπηρετική χώρα, δηλαδή των ανθρώπων που μιλούσαν την αρχαιότερη μορφή της ελληνικής γλώσσας, φαίνεται ότι έγινε από τα νησιά του Αιγαίου πριν από 2 με 3.000 χρόνια. Αυτός ο πολιτισμός, ο γνωστός Κυκλαδικός, ήταν ένας ελληνικός πολιτισμός ήδη από την πρώιμη εποχή του Χαλκού. Νωρίτερα όμως είχε πραγματοποιηθεί σταδιακά η μετανάστευση κάποιων πληθυσμών κυρίως στη βόρεια υπηρετική χώρα από την ποντιακή Κασπιανή στέπα. Και επειδή κάποιοι θα το αμφισβητήσετε, είμαι σίγουρος, σπέβδω να πω ότι με την πλήρη γονιδιωματική αλληλούχηση από σκελετούς της εποχής του Χαλκού που βρέθηκαν σε αρχαιολογικές τοποθεσίες του Αιγαίου, αλλά και την μυτοχονδριακή ανάλυση ακόμα περισσότερων οστών της ίδιας εποχής από τον ευρύτερο ελλαδικό χώρο, βρέθηκε ότι οι πληθυσμοί του Αιγαίου είχαν περίπου 50% κοινή καταγωγή με τους ανθρώπους από την Ποντοκασπιανή στέπα. Υπήρξε δηλαδή κάποια σημαντική ανάμειξη αυτών των πληθυσμών, αλλά το επιχείρημα ότι οι άνθρωποι από εκείνη την πρώτη μετανάστευση δημιούργησαν τον Κυκλαδικό πολιτισμό φαίνεται ότι δεν ευσταθεί. Φαίνεται ότι οι απόγονοι αυτών που αναμίχθηκαν με τους γηγενείς κατοίκους του Αιγαίου ήταν εκείνοι που ανέπτυξαν αυτόν τον πολιτισμό. Προχωρώντας, φτάνουμε στους Μινωίτες και τους Μυκηναίους. Η έρευνα, υπόψιν όλες οι πηγές βρίσκονται στην περιγραφή του βίντεο, μελέτησε το DNA από δόντια 19 ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων 10 Μινωιτών από την Κρήτη, 4 Μυκηναίων και 5 ατόμων από άλλες περιοχές της εποχής του Χαλκού, συγκρίνοντας 1,2 εκατομμύρια ζεύγη βάσεων στα παραπάνω γονιδιώματα με αυτά άλλων 334 αρχαίων ανθρώπων παγκοσμίως. Βρέθηκε λοιπόν ότι οι αρχαίοι Μυκηναίοι και οι Μινωίτες είχαν τη στενότερη σύνδεση και πήραν το 75% του DNA τους από τους κατοίκους των νησιών του Αιγαίου. Το παράξενο της υπόθεσης είναι ότι στους Μυκηναίους μόνο βρέθηκε ένα ποσοστό DNA διόλου ευκαταφρόνητο, περίπου 4 με 10%, από βόρειους προγόνους
που ήρθαν από την Ανατολική Ευρώπη ή τη Σιβηρία. Αυτό υποδηλώνει ότι ένα δεύτερο κύμα ανθρώπων από την Ευρασιατική Στέπα ήρθαν στην Ηπειρωτική Ελλάδα, αλλά δεν έφτασαν ποτέ ως την Κρήτη. Εδώ πολλές εικασίες μπορούμε να κάνουμε, μερικές από τις οποίες θα έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον, αλλά ας μην το κάνουμε τώρα και χαθούμε, εμείς ας προχωρήσουμε και γράψτε μου εσείς τα σχόλια της απόψης σας. Επομένως, συνοψίζοντας, φαίνεται ότι οι αρχαιότεροι ελληνικοί πολιτισμοί, ο Κυκλαδικός, ο Μινωικός και ο Μυκηναϊκός, αντλούν την καταγωγή τους κατά συντριπτικά ποσοστά από τους γηγενείς κατοίκους της περιοχής της Ελλάδας, κυρίως στα νησιά, και έχουν και μια μικρότερη αλλά σχετικά σημαντική συνεισφορά, δύο μεταναστευτικά κύματα από ανθρώπους της Ευρασιατικής Στέπας. Τώρα, αφού τα δείξαμε και τα ξεκαθαρίσαμε όλα αυτά, πάμε στο βασικό θέμα. Ποια η σχέση των σύγχρονων Ελλήνων, ύστερα από τόσα χρόνια, τόσους πολέμους και αυτοκρατορίες, με εκείνους τους αρχαίους ελληνικούς πολιτισμούς? Η παραπάνω έρευνα δεν τελείωσε εκεί. Στη σύγκριση που περιγράφηκε παραπάνω, έβαλε και το γενετικό υλικό 30 σύγχρονων Ελλήνων τοπικής καταγωγής. Η ανάλυση τόσο του μυτοχονδριακού DNA που κληροδοτείται από τη μητέρα, όσο και το κομμάτι που κληροδοτείται από τον πατέρα, έδειξε ομοιότητα από τις ίδιες προγονικές πηγές σε ποσοστό 80% με τους Μυκηναίους και λίγο λιγότερο, περίπου 72-75% με τους Μινωίτες. Και επειδή πολλά ακούγονται τελευταία, να αναφέρω και ένα τελευταίο εύρημα που μέχρι πριν λίγο καιρό μάλλον δεν θα χρειαζόταν. Εν πάση περιπτώσει, να πούμε στο Netflix ότι από μια διαφορετική έρευνα όπου αναλύθηκε το DNA 702 Ελλήνων αρχαίων και συγχρόνων, βρέθηκε πως το 1% του συνόλου είχε DNA ασιατικής προέλευσης. Προσοχή, δεν ήταν το κύριο ποσοστό, ήταν απλά ανιχνεύσιμο, και το 0,3% είχε DNA αφρικανικής προέλευσης. Ως εκ τούτου, η έρευνα καταλήγει πως οι Έλληνες είχαν πάντοτε μητρικό DNA που χαρακτηρίζει τη λευκή καυκάσια φυλή σε ποσοστό 98,7% και χρωμόσωμα πατρικής προέλευσης που χαρακτηρίζει την ίδια φυλή σε ποσοστό 99,3%. Κάπου εδώ παρουσιάσαμε όλα τα ευρήματα και πρέπει να αναφέρω πως σκοπός αυτής της έρευνας δεν είναι να υποστηριχθεί κάποια ανωτερότητα φυλών ή καθαρότητα ή οτιδήποτε παρόμοιο. Αυτά θα τα βρείτε απλόχερα σε άλλα κανάλια, όχι εδώ. Ο μόνος σκοπός είναι η ανακάλυψη της ιστορικής αλήθειας και η χρήση του DNA μπορεί να λειτουργήσει ως χάρτης ή ως ίχνη, αν θέλετε, που θα μας δείξουν τα βήματα της ανθρωπότητας προς τη σημερινή εποχή. Το DNA από μόνο του δεν ξέρω αν έχει να μας προσφέρει πολλά. Έτσι λοιπόν, ακόμη και εσείς που διαφωνείτε με τις έρευνες που παρουσίασα και ξέρω ότι είστε κάπου εκεί έξω και θεωρείτε ότι είμαστε απόγονοι με εξωγήινων, αρχαίων θεών, ότι υπάρχει μια κρυφή ιστορία που την αποκρύπτουμε εμείς τα γρανάζια του συστήματος, ότι μας πληρώνουν δεν ξέρω ποιοι για να τα λέμε αυτά, σκεφτείτε. Όλοι αυτοί από τους οποίους θεωρείτε πως κατάγεστε, θα έβριζαν στα σχόλια λες και κάναμε τίποτα τόσο κακό? Δεν το νομίζω. Φροντίστε λοιπόν να μοιάσετε στους προγόνους σας. Αυτά για σήμερα. Όσοι θέλετε να μας στηρίξετε, ξέρετε τι πρέπει να κάνετε, να μην τα λέω όλη την ώρα. Κάντε μια βόλτα στο κανάλι και στο κουτί της περιγραφής και θα βρείτε όλους τους τρόπους. Όσοι δεν θέλετε, καλή καρδιά. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο επεισόδιο.